Βασίλειος Κωστέτσος, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Δεν είδες εδώ. Κασπίρης, κοιτάξτε εδώ τι τραβάω. Για να πηγαίνει, λέει, ασορτή με το κόκκινο βινίλ, λέει, του Βασίλη. Έπρεπε να βάλω κι εγώ κάτι κόκκινο. Και του λέω, ήδη φοράω κάτι του Βασίλη. Είναι η φούστα μου, αλλά εκεί αυτός. Εδώ. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα και από ό,τι βλέπω. Τις έχεις ντύσει για ρεβεγιόν, αλλά εγώ έμαθα. Οπότε δεν έκανε ρεβεγιόν. Δεν εμφανίστηκε στα πάρτι που συνήθως βλέπουμε. Έκανα αποχή. Αποχή. Πού είχες πάει? Έμεινα φιλοξενούμενο στη γαμπρού μου.
Έμαθα Χανιά. Ναι, στα Χανιά της Κρήτης. Καλά, είχα μολύσει τα λαγωνικά, παιδί μου. Εγώ είχα φύγει για τρεις μέρες, τα κατάφερα και δραπέτευσα. Αλλά τα παιδιά εδώ του καφέ. Όλους σας ξετρύπωσα. Σοβαρά. Ήταν κι άλλοι από τον Αντένα εκεί, από ό,τι ξέρω. Βέβαια. Για να βγάλουμε λαβράκι. Ποιος είδες τα Χανιά. Εδώ, τώρα πέστε εδώ μεταξύ μας. Κάποιους έτσι, από το γραφείο του κυρίου Αντωνιάδη. Ρεγκίνα. Ναι. Ορίστε, έναν ένα να τους ανακαλύψουμε. Στο αεροδρόμιο, πρωί-πρωί τη συνάντησα. Περάσατε καλά όλοι. Καταπληκτικά. Πήρες δηλαδή δυνάμεις για χειμώνα δυνατό. Φοβερά. Για 95 που θα σκίσει. Να εμπνευστώ έτσι από την Κρήτη. Εμπνεύστηκες. Μήπως θα βγάλεις η επόμενη κολεξιόν, στο έχει θέμα τέτοιο. Πάλι ναι. Πάλι ναι. Συγχαρητήρια, αγάπη μου. Εγώ να σου ευχηθώ επιτυχίες πολλές. Σε σένα. Ευτυχία. Και σε όλους. Να περνάμε καλά, να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Υγεία. Και τι λες τώρα. Να και ήμασταν εσύ στην Κρήτη. Εγώ εσύ εκεί. Εσύ που όμως. Όχι, εγώ δεν ήμουν μακριά. Εδώ εντός Αττικής, σπίτι με παρεούλα και αυτά. Μείναμε εκεί το τριήμερο. Πολύ ωραία, πολύ γλυκά, οικογενειακά. Αλλά και κεφάτα. Γλέντι. Το γλεντήσαμε, να το πω. Μαύρη αλήθεια, το γλεντήσαμε. Το βλέπω, είσαι σε φόρμες. Είμαι σε φόρμες, αλλά λέω να τη συνεχίσουμε τη φόρμα. Γιατί η φόρμουλα έχει πετύχει τελικά από ό,τι κατάλαβα εγώ. Και θέλουμε γλέντι. Δεν θέλουμε τραγούδι δηλαδή αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Πάμε λοιπόν. Μπίλι, νομίζω είσαι έτοιμος. Όπως είμαι εδώ, είμαι. Δεν άργησα. Κοίταξε να δεις, εγώ υποσχέθηκα στον Βασίλη να το έτσι. Κι άλλο κόκκινο. Αυτό ήταν καθόλου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ο φίλος μου. Ευτυχισμένο το 95. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Κάτσε εδώ, Πόπι, μην φεύγεις. Έχω τη Βικτόρια, τη φιλενάδα μου. Τι η Βικτόρια, τη φιλενάδα σου, και περιμένουμε. Θα τη κάνει ερώτηση φοβερή. Ω, μαζί θα κάτσουμε εδώ. Θα κάνει ερώτηση. Τι θες, όχι, εσύ θέλει κάτι να ρωτήσει. Θέλω να τραγουδήσει. Να τραγουδήσει. Ναι. Έχω υποσχεθεί εδώ στο Βασίλη τον Κωνσταντσό τραγούδι. Δεν μπορώ. Δεν είναι απλό τραγούδι, έχουμε και χορευτικό, είναι σύνθετο. Και μπαλέτο και χορευτικό και όλα αυτά. Μη μου πει ότι θα σε μέσα, Βασίλη νομική. Βασίλη, δεν θα το αντέξω αυτό, Βασίλη Κωνσταντσό. Θα τραγουδήσει ο νομικό και θα χορέψει. Εμεί έχουμε φύγει. Έχουμε φύγει ήδη, Παναγία μου. Με αυτή την κοπέλα είμαι καθημερινά σε αυτήν την εκπομπή. Κωνσταντσό. Πάμε κι εμεί να δούμε ποιο θα ζηλέψει περισσότερο. Εμεί που δεν είμαστε εκεί ή αυτοί που δεν είναι εδώ. Εσεί. Τα παιδιά του ψιλορίτη πίνουν τσιπουδιά, μα έχουν ακόμα την καρδιά στην Κρήτη. Σε ένα από τα ομορφότερα λιμάνια της χώρας μας, το λιμάνι των Χανίων, εδώ λοιπόν, με θέα τη θάλασσα, ο Βασίλειος Κωνσταντσός και ο Νίκος Παπαδάκης. Ο Βασίλειος Κωνσταντσός μου παρουσίασε εδώ στο νησί και στα Χανιά την συλλογή του για το 1995. Ο δημιουργός των Stars, πώς σε μία πόλη εκτός Αθηνών. Οι Stars δεν ανήκουν μόνο στην Αθήνα, οι Stars ανήκουν παντού. Έτσι δεν είναι, στην καρδιά καθενός. Άρα γιατί όχι στα Χανιά που είναι μέσα στην καρδιά μας. Ένα εύλογο ερώτημα. Πόσο διαφορετικό ήταν το κοινό στην επίδειξη εδώ, στην πόλη. Η διαφορά ήταν ότι το κοινό εδώ δεν είναι κορεσμένο. Έτσι, είναι πιο αγνό, πιο... Δέχεται πολύ πιο ζεστά μια επίδειξη μόδας και δει μια επίδειξη μόδας με μεγάλα ονόματα μέσα, τα οποία μέχρι πρότινος μπορεί να έβλεπε μόνο από τηλεόραση, να έχει τη δυνατότητα αυτή, ή να απολάμβανε την κολεξιόν μου μέσα από τα μεγάλα κανάλια. Έτσι... Αν δεν χαρακτηρίσουμε εδώ τον κόσμο, από άποψη της σήματος, πώς είναι εδώ ο κόσμος? Πάρα πολύ καλός. Το ντύσιμό του είναι άψογο. Δεν νομίζω ότι, γιατί δεν στερείται αντισήματος των Αθηνών, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι το ίδιο μπορεί να αντιστοιχεί και στην Αθήνα. Απλά εκεί δεν φαίνεται, γιατί ζούμε σε ένα κύκλο συγκεκριμένο. Ήταν ο Νίκος Παπαδάκης, ο οποίος ήρθε και για πρώτη φορά στην πατρίδα του, στο νησί του, να ανέβει σε πασαρέλα. Νίκο, λοιπόν, πώς ήταν τα συναισθήματα, ποια ήταν μάλλον τα συναισθήματά σου, ανεβαίνοντας την πασαρέλα στην πατρίδα σου, στο νησί σου?
Αυτά τα συναισθήματα δεν μπορώ να τα περιγράψω. Ήταν κάτι φανταστικό αυτό που έγινε. Υπάρχει διαφορά μεταξύ τις άλλες πασαρέλες που έχω κάνει Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Εδώ ο κόσμος ήταν γνωστός, φίλοι μου. Το χάρηκαν πάρα πολύ. Και εγώ φυσικά δεν μπορώ να περιγράψω αυτό το συναίσθημα. Έβλεπες φίλους κάτω στην πασαρέλα, παλιούς συμμαθητές ίσως. Ναι, ναι, υπήρχαν και φίλοι και συμμαθητές. Ήρθαν και από Ρέθυμνο. Εγώ είμαι από Ρέθυμνο, δεν είμαι από Χανιά. Ήρθαν πάρα πολύ και από Ρέθυμνο. Ήταν σε βλέπω πολύ χαρούμενος. Όλος ο κόσμος ήταν πολύ ζεστός. Μάστρες, πανό, ξέρεις, χιλιάδες αυτόγραφα. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο διαφορετικός είναι ο κόσμος εδώ, η κριτική, από τους άλλους Έλληνες. Νομίζω η κριτική είναι πιο ζεστή, είναι πιο φιλόξενη, πιο ντόπρη που λένε εδώ. Αυτό είναι που τους χαρακτηρίζει. Νομίζω ναι. Εδώ όμως πριν ετοιμάζατε κάτι πολύ όμορφα στιχάκια, μαντινάδες, κριτικές. Τα ετοιμάσανε, μας τα ετοιμάσανε κριτικοί. Κριτικές μαντινάδες λοιπόν, και να ακούσω, να αρχίσουμε πρώτα με τον Νίκο, τη δική του μαντινάδα στους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Λοιπόν, εγώ θα πω μία. Εγώ είμαι από τα Σελιά, νους Μερακλή κοπέλη, και θα σε πάρω κοπελιά, αν θέλεις και αν δεν θέλεις. Ωραία λοιπόν, να πάμε στην μαντινάδα του Βασίλη. λιώσαν τα χιόνια στα βουνά, στήρεψε ένα ριάκι. Χαρείτε τον Μερακλή, τον Νίκο Παπαδάκη. Κρήτη και χωρίς ρακί δεν γίνεται. Στην υγεία σας. Ο Μάιος του 1992 φτάνει και ο Κοστέτσος παίρνει το νέο του ρίσκο, αποδεικνύοντας ότι η μόδα μπορεί και πρέπει να υπηρετήσει και κάποιους άλλους σκοπούς. Αποφασίζει να αφιερώσει τη συλλογή του για την Άνοιξη και το καλοκαίρι του 1993 ενάντια στη μάστιγα του AIDS. Την ονομάζει Line of Inspiration from Blue Crystal Sea, Island Tradition, Culture and Olympic Flame. Τη σφραγίζει όμως τη διεξαγωγή του σόου? Μα φυσικά η παρθενική παρουσία της ηθοποιού Καρεώτη σε πασαρέλα και πιθανότατα χωρίς την έγκριση του Μίκη Ρου. Welcome to Greece. Thank you very much. Vasilis told me that you've been here before. You've been to Santorini. I was in Santorini, yeah. And your memories from your last visit were so nice that you're going to visit other that islands? Yes. Yes? Yes. What islands are you going to? I'm not divulging that. Are you planning to? Planning to visit other islands, yeah. How long are you going to stay here? Probably for the next week. Mm-hmm. Thank you. There were some problems with the plane? The first flight was delayed about 3 hours, so we would have missed our continuation flight. So we took an earlier one. We're here, that's the point. Were you a little anxious or not? No, I knew that about coming here. Yeah. No, not at all. Not at all. What do you think happened, and if for any reason you had to cancel the visit, would you really mind not coming here in Greece? Absolutely. Absolutely. And what's so special about Greece that made you take the decision to appear for the first time in our catwalks, in Athenian catwalks? I think it was this special agreement that Vasilios and I made, and it was just the arrangement of the situation. She's like a Greek, very superstar actress with the Greek culture, but the international personality that she have on her own. And I haven't done the shows because I don't, you know, I've really picked specific things to do in my career, and I haven't done the shows because it's, you know, what most everybody does with their career. And it's not something I'm very private normally, and I don't normally associate with a lot of people in this industry, and the shows mm-hmm. is something where you go and you have to be very, very social. Mm-hmm. And generally, are you familiar with the Greek fashion world? Do you know the world of Greek designers? Are you familiar? Not at all. No, no. You want to learn? Sure. Let's hope you will, okay? Yes, sure. Thank you very much. Thank you.
What's your impression so far about Greece? It's beautiful. I mean, being up here is beautiful. It's completely unlike where I'm from. And the people seem very nice. It's funny, I can't really answer that. I mean, I don't classify one type of man, and certainly not by being famous. It has nothing to do with that. The title of sex symbol, how about you? Does that bother you? I don't particularly perceive myself as being that, but if other people do, then that's how they see me. I think that a woman can work and have a career and be married and be with a man at the same time. I think that once you have children, there's a certain priority you have to put into your family. But I don't believe in a woman giving up her career for a relationship. I would say that, I mean, they're two completely different things. One pays the bills at this point, and the other can be a very emotional kind of discovery of yourself. It teaches you a lot about yourself. I'm somewhere in between the two, you know. Neither, I don't think that, you know, they both have their rewards. I don't think fame has its rewards. Money obviously has its obvious rewards. But we had this discussion at dinner last night. You can't buy many things you need in life with money. Many things you need in life. And yet there's a lot of people that have no money that need it. You know, that can't feed their children, and we got into that last night, too. So, I can't say either one is a huge priority. Φθινόπωρο χειμώνας 1993-94. Κολεξιόν Escape to the 70s. Special guest star Έλενα Κρίστενσεν. Κοστέτσος, φθινόπωρο χειμώνας 1993-94, κολεξιόν Escape to the 70s, special guest star Έλενα Κρίστενσεν. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχω βρεθεί στην Ελλάδα 4-5 φορές ήδη. Αλλά δεν έμεινα στην Αθήνα. Πήρα το πλοίο και πήγα κατευθείαν στα νησιά. Έχω πάει στη Σαντορίνη, όπου συνδύασα δουλειά και διακοπές. Βέβαια, την προτιμώ για διακοπές. Είναι πανέμορφο νησί. Μου άρεσαν τα κατάλευκα σπίτια, τα γαλάζια παράθυρα, η μικρή πυργίσχη στις παλιές εκκλησίες. Επίσης, έχω πάει στην Ίω, όπου δεν πήγα για την ομορφιά εκεί, αλλά για διασκέδαση όταν ήμουν 16 χρονών με μία φίλη μου. Προσπαθώ να έρθω για να δείξω στην κολεξιόν του Βασίλειου 2-3 σεζόν τώρα και όλο κάτι πήγαινε στραβά. Έχω πολύ σκληρό πρόγραμμα και είναι δύσκολο να βρεθεί έστω και μία μέρα ελεύθερη. Ξέρεις, όσο και να θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να μπεις σε ένα πρόγραμμα. Τελικά βρήκαμε τη μέρα και είμαι πολύ ευτυχισμένη που τελικά το κάνω. Συνάντησα αυτόν στο Παρίσι και αναρωτήθηκα ποιος είναι αυτός ο όμορφος άντρας. Αυτός είναι. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνω το show του στην Αθήνα. Είναι πολύ καλός και κάνει πολύ καλή δουλειά. Όπως βλέπεις ήδη το σεξι φόρεμα που φοράω κάτω από το δερμάτινο παλτό, μου αρέσει ότι κάνει ο Βασίλειος, όπως ο μικρός ήλιος που φοράω. Είμαι συνδυασμός της Τανέζας μητέρας με πατέρα από τη Λίμα του Περού. Είναι πολύ ενδιαφέρον να γίνεται συνδυασμός, γιατί παίρνεις τα ανοιχτά μάτια, το σκούρο δέρμα ή αντίθετα, σκούρα μάτια με ξανθά μαλλιά, δείχνεις πιο εξωτική. Είναι πολύ συναρπαστική δουλειά. Είμαι πολύ χαρούμενη που τι κάνω. Είναι μία από τις πιο ασυνήθιστες δουλειές στον κόσμο. Είναι βέβαια πολλά πράγματα που με κάνουν να μην αισθάνομαι άνετα.
αλλά δεν παραπονιάμαι για τίποτα, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να ταξιδεύω πολύ, να γνωρίζω πολιτισμούς, ανθρώπους. Βέβαια, είμαι συνέχεια σε αεροδρόμια και αεροπλάνα. Δεν βλέπω τους φίλους μου συχνά, αλλά σπάνια. The things that I might not like so much about it is maybe all the traveling, you know, in airplanes. Not when you get to a place, but when you have to travel in airplanes and wait in airports. And I don't see my friends and family that much, and that's a bit, you know, lonely sometimes. It's very difficult. Είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσεις τι θα κάνεις μετά το modeling. Γιατί έχω την ανάγκη τώρα να ταξιδεύω. Οπότε όταν σκέπτομαι τι έχω να κάνω μετά, κυριολεκτικά είμαι σε αδιέξοδο. I have a need now for traveling and being independent, so. When I think about what I want to do afterwards, I really get confused sometimes. What's next now? 50s, 70s, no 90s, no wrong jeans. Is it that fine? Jeans.
I love my girl.